Ενότητας Φλόρινας, σεβασμιότητες, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Φλόρινας, κύριε Διοικητά του πρώτου συντάγματος πεζικού, κύριε Αστυνομική Διευθυντά, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κυρίες και κύριοι λοιποί επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Ξεκινάμε με την εκφώνηση του πανηγυρικού από την φιλόλογο του Γυμνασίου Λεμού, κυρία Ευαγγελία Ρίζου. Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια γιορτάζουμε και φέτος την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Άλλη μια φορά η πατρίδα μας πανηγυρίζει για δύο χαίρε. Το χαίρε και χαριτωμένη Μαρία και το χαίρεο χαίρε Ελευθεριά. Το πρώτο χαίρε αναφέρεται στη θεομητορική γιορτή κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε στην Παρθένα Μαρία την χαρμόσυνη αγγελία της σύλληψης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το δεύτερο χαίρε αναφέρεται στα μεγαλεία της ελευθερίας. Μεσουράνημα του πνεύματος, ύψωση της ιδέας, αξιολόγηση της ζωής, θεμελίωμα αρχών, πύργωμα αξιών και ορόσημα δόξης. Ιδού τα περασμένα ιστορικά μεγαλεία της ελευθερίας. Μέσα σε αυτή την άφθαρτη εθνική κυβωτό κλείστηκε με την ελευθερία καρτερικά και η ψυχή του γένους των Ελλήνων. Κρατήθηκε ζωντανή με τον νέκταρ του ένδοξου παρελθόντος και ακολούθησε την Άγια ημέρα της 25ης Μαρτίου 1821 το γνώριμο δρόμο των περασμένων μεγαλείων της φυλής που τον φώτιζε αμυδρά αλλά αδιάκοπα τα γιοκάντιλο της ελπίδας και της πίστεως στην τελική Ανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 χαρακτηρίζεται και είναι πράγματι κίνημα εθνικο-απελευθερωτικό. Υπήρξε αποτέλεσμα ωριμότητας και μακροχρόνιας καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης, εξαιτίας της πνευματικής και ηθικής υπεροχής του υπόδουλου ελληνισμού απέναντι στο ξένο δυνάστη. Η εθνική μας αποκατάσταση που άρχισε την άνοιξη του 1821 δεν αποτελεί συνηθισμένο ιστορικό γεγονός. Ανήκει στα παράδοξα φαινόμενα της ιστορίας και είναι δύσκολο να ερμηνευτεί, όπως είναι ανεξήγητη και η ψυχική αντοχή και η καρτεροψυχία που επέδειξε ο λαός μας στους ατελέσματους αιώνες της δουλείας. Υπήρξαν περιοχές που διατήρησαν τον ελληνισμό τους κάτω από σκληρή τυραννία 7 αιώνων. Το κατατρεγμένο ελληνικό έθνος που ζει στα βαρτικά εδάφη δεν πάβει να οραματίζεται την προσεχή ανάσταση του γένους. Η πίστη στην εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων τη μεταλαμβάνευσαν από γενιά σε γενιά οι μεγάλοι διδάσκαλοι του γένους, κληρικοί και λαϊκοί, οι ολιγογράμματοι μοναχοί και οι φλογεροί εθνοπόστολοι. Η βεβαιότητα όμως αυτή της εθνικής απελευθέρωσης θα έσβηνε πολύ σύντομα αν παράλληλα με τη διδαχή δεν υπήρχαν και τα μεγάλα έργα του ηρωισμού και της αυτοθυσίας που κατά συχνά διαστήματα δυνάμωναν και ανανέωναν την ελπίδα του λυτρωμού. Από το 1459 ως το 1817 οργανώθηκαν δεκάδες επαναστατικών κινημάτων που αναστάτωναν κάθε φορά τις ψυχές των υπόδουλων, φέρνοντας κοντά τους το γιγάντιο όραμα της ελευθερίας και ανανεώνοντας την προαιώνια πάλη του ελληνισμού με τους Τούρκους. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες, οι φοβερές καταστροφές και οι δελεαστικές προτάσεις των Τούρκων για αλλαξοπιστία και προσκύνημα δεν μπόρεσαν να κάμψουν την εθνική αντίσταση των υπόδουλων Ελλήνων. Η ελληνική ψυχή στάθηκε όρθια και διδάχθηκε πολλά από τις οδυνηρές εμπειρίες και τα τραγικά σφάλματα των επαναστατών. Οπλισμένο το έθνος μας με ακατάβλητο ψυχικό στένος και αποφασισμένο ή να αποκτήσει με τα όπλα την ελευθερία του ή να λυτρωθεί με ηρωικό θάνατο, κατόρθωσε να νικήσει, δικαιώνοντας τις προσδοκίες και τα όνειρα των πατέρων του. Η επιτυχία της Επανάστασης του 21 μετέβαλε τον θρήνο των παθημάτων του ελληνισμού σε νικητήριο σάλπης με προκειμένου να τονιστεί αντάξει ο ύμνος της χαράς για το θρίαμβο της ελευθερίας. Αυτόν τον θρίαμβο της ελευθερίας τον ύμνησαν σχεδόν όλοι οι ποιητές μας. Αλλά μόνο ο Διονύσιος Σολωμός κατόρθωσε να συλλάβει το βαθύτερο οικουμενικό νόημα και την εθνική αξία των αγώνων του 21. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αντί για άλλο πανηγυρικό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια ψήγματα από το έργο του μεγάλου αυτού ποιητή. Η μεγάλη εθνική εξέγερση αποτέλεσε τη μοναδική φροντίδα του ποιητή 36 ολόκληρα χρόνια. Ο Σολωμός έκανε βίωμά του τη λατρεία της Ελλάδας, που σύμφωνα με την αγαπημένη του έκφραση είναι «μητέρα μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα». Η
φλογερή αγάπη του για την πατρίδα και την ορθοδοξία, για την παλικαριά και την αυτοθυσία, για το ηθικό και εθνικό χρέος αποτελούν την ουσία της ολομικής ποίησης. Η ποίηση είναι ένα αυτόνομο σύμπαν, μια αδιάκοπα ανανεούμενη πηγή έμπνευσης. Ο ποιητής, όπως κάθε καλλιτέχνης, συλλαμβάνει την επτουσία της εποχής του και τη μετουσιώνει με το δικό του τρόπο σε καλλιτεχνικό έργο αιώνιας αξίας και πανανθρώπινης αποδοχής. Ο ποιητής του ύμνου στην ελευθερία έγινε ο συνεχιστής του έργου του Ρίχα Βενεστιλή. Στην κραυγή του πρωτομάρτυρα, ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, απαντούσε η σταθερή φωνή του Σολομού. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέχνος σου μορμή που ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή. Ο Σολομός από το λόφο του στράνη είδε με τα μάτια της ψυχής του να περνάει εμπρός του ως αν τα έχει κίνη τη φαντασμαγορία όλη η εποποιία του 1821. Ότι ο ποιητής βλέπει, ακούει, αισθάνεται σαν να ήταν και ο ίδιος πολεμιστής στη φωνικότατη μάχη της Τριπολιτσάς. Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Όταν μια φυλή ταπεινωμένη και υπόδουλη τέσσερις αιώνες κατορθώνει να ελευθερωθεί, είναι εύλογο να αισθάνεται την ανάγκη της μεγάλης νικητήριας κραυγής. Η ελληνική ελευθερία όμως την οραματίστηκε ο Σολομός σε μια ευτυχισμένη στιγμή πνευματικής ανάτασης, βγαίνει από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά, πονεμένη και αιμόφυρτη, δυνατή όμως και αποφασισμένη για νέους αγώνες. Έχει δοκιμάσει τη σκληρή τυραννία των Τούρκων, το χλεβασμό και την αναλυγισία της υπολογιστικής και μικρόψυχης ευρωπαϊκής διπλωματίας. Γι' αυτό και με παράπονο και με πικρία διαπιστώνει ο ποιητής πως δεν είναι εύκολες οι θύρες σαν οι χρίαντες κουρταλοί. Στον εθνικό μας σύμπαν η ελευθερία ταυτίζεται με την Ελλάδα. Οι Έλληνες μάχονται μέχρι σε σχάτων. Η ελευθερία προβάλλει από τα ιερά κόκαλα των αρχαίων προγόνων μέσα σε μια έκρηξη φωτός. Λάμψη έχει όλη φλογόδη, χείλος, μέτωπο, οφθαλμός. Φως στο χέρι, φως στο πόδι, κι όλα γύρω σου είναι φως. Οι αγωνιστές του 21 είναι οι απρόγονοι των υπερασπιστών των θερμοπυλών. Ο 300, σηκωθείτε και ξανάρθετε σε εμάς. Τα παιδιά σας θέλετε όσο μοιάζουμε με εσάς. Ο Σολομός συνέζεψε την πατρίδα με την ελευθερία και τη θρησκεία. Αυτός ο ευτανήσιος ευγενής, ο Ιταλοφρεμένος, με την ευρωπαϊκή επιστημονική κατάρτιση και παιδεία, είναι σταθερά προσιλωμένος προς την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Η ελευθερία θα πάρει την εκδίκησή της για τον απαγωνισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του V στη διαπραγμάτευση του κατά θάλασσαν αγώνα. Περνούν άπειρα τα ξάντια και σαν λόγκος τριμωχτά τα τρεχούμενα κατάρτια, τα ολοφούσκοτα πανιά. Πνίγονται όλοι οι πολεμάχοι και δεν μνέστηκε ένα κορμί. Χάρου, σκιά του Πατριάρχη που σε πέταξαν εκεί. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος ο αρχηγός της Εκκλησιάς. Έχει ολάνυχτο το στόμα, λες πως φαίνα ξαναβγεί. Η κατάρα που έχει αφήσει λίγο πριν να δικηθεί. Ισοποιον δεν πολεμήσει και μπορεί να πολεμεί. Στον εθνικό ύμνο ποιητής ορίζει την ελευθερία, την Ελλάδα, τη θρησκεία, με νέα πλατύτερα όρια, σύμφωνα με την ευρυχωρία της ελληνικής παράδοσης, σύμφωνα με την πίστη του έθνους και την ιστορία του παρελθόντος και του παρόντος. Ο ποιητής δίνει νόημα στον αγώνα, στις μάχες, στις σφαγές, στις εκδικήσεις. Διδάσκει, ελέγχει και νοθετεί τους αγωνιστές, που οι μικροφιλοτιμίες τους προκάλεσαν την επάρατη τυχόνια και τις εμφύλιες διαμάχες. Το ολοκαύτωμα των ψαρών της 22ης Ιουνίου 1824, ο ποιητής τοποθανάτησε μέσα σε δωρικής λιτότητας και δυναμικής βραχυλογίας επίγραμμα. Η πυρίκα στη γενέτειρα του Κανάρη καταβγάζεται μέσα στη γενική ερήμωση από το απρόσιτο και ανέσπερο φως της δόξας που μελετά τα λαμπρά παλικάρια και συγκόμη στεφάνι φορεί γεναμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Το φως της δόξας είναι αυτό που αυθαρτίζει την αυτοθυσία των γενναίων υπερασπιστών, που μεταβάλλει το ολοκαύτωμα των ψαρών σε ανεξάντλητη πηγή αθανασίας. Η Ελληνίδα μητέρα είναι λυρικό ποίημα υψηλότατης έμπνευσης, που θυμίζει τα ωραιότερα κλέφτικα τραγούδια. Πρόκειται για μία μάνα που έχασε στον πόλεμο τον άντρα της
και να γνωρίζει στην κούνια το παιδί της με τη σκέψη ότι γρήγορα το μικρό αυτό θα μεγαλώσει για να εκδικηθεί το αίμα του πατέρα του με το ίδιο εκείνο σπαθί που κρέμεται στο τοίχο του σπιτιού από την ημέρα που το αποχωρίστηκε σκοτωμένο στη μάχη του πατέρας του. Τη μάνα δεν την πειράζει το αν θα χαθούν οι απολαύσεις και οι ευτυχίες στη ζωή. Φτάνει να μείνει αγέροχη και αδούλωτη η ψυχή του παιδιού της, έτοιμη για δράση, αφού και μέσα από τα ερείπια και τους τάφους αναδύεται η ζωή εν εταίρα. Κι έτσι το παιδί ανοίγει τα μάτια του και της χαμογελάει ευτυχισμένο. Η μάνα το σηκώνει με περηφάνεια έκφυλη και το φέρνει στο μέρος που πολεμούν οι ήρωες για να συνηθίσει τον καπνό και την αντάρα του πολέμου. Στο ποίημα αυτό είναι φανερό ότι ο ποιητής έστρεφε το βλέμμα στο μέλλον του έθνους του, γιατί η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα για την απελευθέρωση όλων των υπόδειλων Ελλήνων. Στην Οδύη Μάρκο Μπότσαρη είναι έκδηλη η ομηρική απήχηση. Αφού ο Σουλιώτης πολέμαρχος παρομοιάζεται με τον Έκτορα, τον αγαπημένο ήρωα του Ομήρου, που υπερασπίζεται με σθένος την πατρίδα του και αναφωνεί το περιλάλητο στίχο «Ίσιον ως άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Ο Μάρκος Μπότσαρης υπερασπίζεται το Μεσολόγγι και το θάνατό του το θρυνεί όλος ο λαός, ακριβώς όπως οι Τρώες θρύνησαν και πένθησαν τον Ατρόμητο πρωτότοκο γιο του Πριάμου. Στην πλάκα του Μάρκου καθίζει η δόξα λαμπάδες γεμάτη, κλεισμένο για πάντα το μάτι που είχε πολέμου φωτιά. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Η αποστολή της ηγετικής αυτής μορφής είναι να αγωνιστεί, να εκδαπανηθεί και να θανατωθεί υπέρ του έθνους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η δόξα κάθεται αμετακίνητη στον τάφο του γενναίου Σουλιώτη πλεαρχηγού, διατηρώντας αμύωτη την έλλη και το κλαίος της τιμής και της φήμης του. Με τους αγώνες και το θάνατό του, ο Μάρκος Μπότσαρης εξασφάλισε όχι μόνο τη δόξα του ήρωα, αλλά στην άμα και την αθανασία και τη δικαίωση του σεμνού και όντως χαρισματικού ηγέτη θυσιάστηκε πρόθυμα στο κοινό αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για την τιμή και την αξιοπρέπεια όλου του έθνους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολεμικής του Μεσολογίου, ο Διονύσιος Σολωμός άρχισε να γράφει το εντελέστερο αναπογλωσσική άποψη, αλλά συγχρόνως και το εμπαθέστερο πεζογραφικό του έργο, τη γυναίκα της Ζάκυνθος, η οποία δείχνει μεγάλη εχθρότητα απέναντι στις μεσολογγίτισες γυναίκες που είχαν καταφύγει πρόσφυγες εκεί, καθώς και απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Το έργο τελειώνει με τη σκληρή τιμωρία της διαβολικής, μοχθηρής και ανήθικης γυναίκας, η οποία ήταν έχθρισα θανάσιμη του έθνους. Πρόκειται για ένα κείμενο αρνητικό και ενιγματικό, για την ερμηνεία του οποίου έχουν προταθεί πολλές εκδοχές. Το πιθανότερο είναι ότι η γυναίκα της Ζάκυνθος εκπροσωπεί μια μειοψηφία φιλότουρκων αρχότος Ζακυνθινών, τους οποίους ο Σολωμός μαστιγώνει ανελέητα για την αντεθνική του στάση. Εκεί όμως που ο Σολωμός κατόρθωσε να διαπραγματευτεί με τρόπο πραγματικά μοναδικό και ανεπανάληπτο το μέγεθος και την ποιότητα του αγώνα των Ελλήνων, είναι η περίπτωση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Έπειτα από πολλά σχεδιάσματα, πολλές δοκιμές και προσπάθειες 30 ετών, μας άφησε μερικά αποσπάσματα, σπαράγματα μάλλον, του έργου που δεν μπόρεσε και δεν ήταν άλλωστε δυνατόν να ολοκληρώσει. Τα αποσπάσματα όμως αυτά είναι τόσο σπουδαία, ώστε να αποτελούν χωρίς αμφιβολία το υψηλότερο και εκπληκτικότερο επίτευγμα του νεοελληνικού ποιητικού λόγου. Ακόμη και ο τίτλος του ποίηματος, «Ελεύθερη πολιορκημένη», αποτελεί θαυμάσιο λογοτεχνικό έβριμα. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέλνει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέλη σκοτεινό, τι έχω εγώ στο χέρι. Όπου σου μου γίνες βαρύ, και ο γαρινός το ξέρει. Η ελεύθερη πολιορκημένη του Σολωμού είναι η έξαρση του χρέους και της θυσίας. Είναι ο ύμνος της ψυχικής νίκης των αγωνιζομένων, τους οποίους πολιορκούν οι συνασπισμένες δυνάμεις του εχθρού, η πείνα και οι στερήσεις, ο πληθωρικός ζωισμός και η μαγεία της άνοιξης. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε, κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, τόσα άρματα σε πλιούνε. Πέλαγος η δύναμη των πολιορκητών, αλλά βράχος ακλόνητος η θέληση των πολιορκημένων. Το Μεσολόγγι, η μικρή αυτή πολιτεία,
μορφώθηκε 12 μήνες σαν πρωτοκάστρο της Λευτεριάς. Μέσα σε εκείνο το αλωνάκι περιχαρακώθηκε η αποθέωση του ηρωισμού και της αυταπάρνησης. Γιατί μέσα από τα γεγονότα της πολιορκίας αναδύθηκε ο ιδεώδης τύπος του αγωνιστή. Η μορφή του ελεύθερου ανθρώπου με την ανυποχώρητη, ηθική Ρώμη και την αυστηρή αγγλική συνείδηση. Ο ηρωισμός είναι στάση ακραία που γεννιέται στον χώρο της προσωπικής συνείδησης. Το Μεσολόγιο για πρώτη φορά μας αποκάλυψε πως η απόλυτη ιδεολογική αυτοθυσία μπορεί να γεννηθεί αυτοπροαιρέτως και μέσα στην ομαδική ψυχή. Δεν πρόκειται για έναν ηρωικό πολέμαρχο που περιφρόνησε το κίνδυνο, αλλά για μια ολόκληρη πόλη που όρμησε ομοθυμαδών για να συγκρουστεί με τον ίδιο το θάνατο. Οι πολιορκημένοι από δική τους απόφαση και ύστερα από κλιμακωτό ψυχικό αγώνα πήραν την απόφαση να αντισταθούν και να νικήσουν. Δεν έχει καμία σημασία αν θα ζήσουν, αν θα αποκρούσουν τελικά τους Τούρκους και αν θα διαφυλάξουν τα αγαθά τους. Σημασία έχει η ηθική πάλι με την οποία συντρίβεται η δύναμη του κακού. Και δεν είναι κλεισμένοι μέσα σε εκείνο το πρόχειρα μονάχωμα μόνο οι σκληροί πολεμιστές, με την πία του πολέμου και την εξοικείωση του θανάτου. Είναι και οι γυναίκες και οι γέροντες και τα παιδιά και τα αδύναμα πλάσματα που η όρασή τους δεν έχει ακόμα ξεπισάσει από τις ομορφιές του κόσμου. Μάγεμα η φύση και όνειρο στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Ο ποιητής παρακολουθεί από κοντά τη συμπεριφορά των γυναικών και των παιδιών. Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τις ανδρογυναίκες, ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ. Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομα τους μνέω. Ο ποιητής των ελεύθερων πολιορκημένων υπήρξε ιδιοσυγκρασία εκρηκτική και συγκλονίστηκε από τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 και πέτυχε το πρόσκαιρο και το παροδικό να το μεταλλάξει σε αιώνιο και άφθαρτο. Τον αγώνα των ηρώων του Μεσολογίου τον ανύψωσε από το αλωνάκι και την τάπια και του έδωσε παγκόσμια σημασία. Ο ελεύθερος πραγματικά είναι εκείνος που νικάει τους πειρασμούς της ζωής, τις αδυναμίες και τις ασθένειες, τις σωματικές. Αυτός που απορρίπτει την αυταρέσκεια και τους γλυκασμούς των ονειροπολίσεων. Ελεύθερος είναι εκείνος που έχει την αίσθηση του χρέους προς την πατρίδα, διότι αυτό είναι το πρώτο και το αίσθητο καθήκον του ενσυνείδητου πολίτη. Οι αγωνιστές του 1821 παρέμειναν αβούλωτοι και ελεύθεροι, επειδή εκδαπανήθηκαν και θυσιάστηκαν από τη συνέστηση του χρέους προς την πατρίδα και που έπρεπε ή να την απελευθερώσουν ή να πέσουν ομοθυμαδών στο πεδίο της μάχης. Έμειναν μέχρι τέλους ανυποχώρητοι, αρνούμενοι να υποκύψουν και να συνενέσουν σε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Εκεί που ο ορθολογισμός καταθέτει τα όπλα του και συμβιβάζεται με τη ρεαλιστική αντιμετώπιση της ζωής και προσαρμόζεται στο κύκλο τα γυρίσματα, τον αγώνα τον αναλαμβάνει πίεση για να το μεταφέρει σε μια άλλη πραγματικότητα που παραμένει άφθαρτη και αιώνια. Αυτή την πραγματικότητα μας αποκάλυψε ο λόγος του ποιητή Σολομού. Και αυτής ακριβώς της πραγματικότητας, στην ακατάλληλη δύναμη, ακτινοβόλησαν οι ηρωικές μορφές του μεγάλου αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Σεβασμιότατες, σεβαστές αρχές, κυρίες και κύριοι. Τελειώνοντας, θα σταθώ σε μια ερώτηση που έκανα κάποιοι μαθητές σε κάποιο συνάδελφο καθηγητή, λίγο πριν ανεβούμε στο ιστορικό θωρικτό Αβέρο στην Αθήνα. Τι μας ενδιαφέρει, κύριε, επίσκεψη σε αυτό το πλοίο, γιατί να χάσουμε το καιρό μας πάνω σε ένα παλιό καράβι, ενώ μπορούμε να περάσουμε αλλού πιο ευχάριστα τον χρόνο της εκδρομής μας? Ίσως κάποιοι βιαστούν να κουνήσουν το κεφάλι και να καταδικάσουν την ερώτηση των μαθητών. Ας μην βιαστούν όμως, πριν σκεφτούν τι στάση τηρούν οι ίδιοι και τι μηνύματα περνάμε εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας, όχι μόνο για τις εθνικές μας γιορτές, αλλά και για κάθε τι που μας αφορά ως σύνολο και ως άτομο ξεχωριστά. Γιατί αδιαφορούμε για τις εθνικές μας γιορτές, και γιατί σχεδόν μας στεναχωρεί να θυμόμαστε ότι οι ήρωες ήταν απλοί άνθρωποι και όχι εξωγήινοι υπεράνθρωποι? Μάλλον γιατί όλα αυτά μας βγάζουν από τον ύπνο μας και μας ενοχλούν. Γιατί μας θυμίζουν ότι κάποιοι δώσανε για μας τα πάντα, χωρίς να ζητήσουν από μας τίποτα. Γιατί μας αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο Σούπερμαν για να κάνεις το καλό. Γιατί μας τονίζουν ότι ο παράδεισος βρίσκεται στο εμείς του Μακριγιάννη,
και όχι στο εγώ των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Να λοιπόν γιατί μας ενδιαφέρουν οι ήρωες και τα παλιά καράβια. Γιατί μας παραδειγματίζουν ότι αν και είμαστε τόσο μικροί ως άτομα, όταν θυσιαζόμαστε για τους άλλους γινόμαστε αληθινά σπουδαίοι. Γιατί μας θυμίζουν ότι όσο πιο πολύ ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, τόσο πιο ασήμαντοι γινόμαστε. Γιατί μας δείχνουν με το παράδειγμά τους ότι ο ηρωισμός και η αγιότητα δεν είναι ατομική, αλλά συλλογική αρετή. Και όπως είπαμε, αυτή η απάντηση δεν είναι μόνο για τους μικρούς μαθητές που τόλμησαν να ρωτήσουν το γιατί, αλλά και για εμάς τους μεγάλους. Για τους πολιτικούς που αναβάλουν τις δύσκολες αποφάσεις για την επόμενη κυβέρνηση, για τους γονείς που μεταφέρουν τις ευθύνες στην κοινωνία, το κράτος, το σχολείο, αλλά ποτέ στους εαυτούς τους, για τους δασκάλους, όχι μόνο για τους μαθητές, που βρίσκουν τις εθνικές αργίες ως αφορμή απόδρασης από την καθημερινότητα. Και γενικά, για όλους τους πολίτες που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτά που έχουν και τα οποία κάποιοι άλλοι τους χάρισαν με αντάλλαγμα τη ζωή τους. Λες και ήταν οι Έλληνες ποτέ πιο χορτάτοι από όσο είναι σήμερα. Λες και ο λαός μας πέτυχε όσα πέτυχε στην ιστορία του, επειδή είχε πλούτη, δύναμη, καλοπέραση. Να γιατί μας ενδιαφέρει το παλιό θορυκτό αφαίρο. Να γιατί μας ενδιαφέρουν οι ήρωες του 1821 που εξήμνησε ο Σολομός.
σε η Αγάπη Παλιάρη.
κι αν την ξέρω.